σας. Καλώς, καλώς ήρθατε, αγαπημένες. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, τηλεθεάτριες. Επενδύουμε σε εσάς, επενδύουμε σε σκέψεις σας, στα ενδιαφέροντά σας γενικότερα, αλλά και στις ανησυχίες σας. Και τώρα θα ανοίξουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό φάκελο που έχει να κάνει με το... με την ορμόμενη ημερομηνία την Τετάρτη, 25 του μήνα. Ναι, είναι 25 του μήνα, που είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Έτσι, αλλά θα το δούμε από μια άλλη σκοπιά, αυτή της διατροφικής σκοπιάς. Είναι ένα θέμα που πραγματικά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με την προσοχή που του αρμόζει. Γιατί δεν είναι τυχαίο που και ο Ιπποκράτης έλεγε ότι καλύτερα να προλαβαίνεις κάτι παρά να το θεραπεύεις. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να έχουμε εφόδιο και όπλο μας στην διατροφή, γιατί να μην μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να θωρακίσουμε έτσι τον οργανισμό μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κρίστα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Καλή Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και στην Diet System Clinic, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα, διότι θα ανοίξουμε το κομμάτι της διατροφής ως προληπτικός παράγοντας στο κομμάτι του καρκίνου του μαστού, διότι υπάρχει ως κατηγορία σε ό,τι έχει να κάνει με εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό για να εμφανίσει δυστυχώς συμπτώματα καρκινικά. Και μάλιστα οι δείκτες σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυτοί που θα πρέπει να αρχίσουν να μας ανησυχούν, γιατί λέει το DNA μας. Όσο περνούν οι μέρες, τα χρόνια, αλλάζει, επηρεάζεται και χαλάει, μαυρίζει το DNA μας σε σχέση με τους παράγοντες τους οποίους αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Περιβαλλοντικούς και όχι μόνο. Σωστά. Και διατροφικούς. Σωστά. Θα πούμε λοιπόν ότι επιλέξαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί τα τελευταία χρόνια έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις. Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται ότι 1,6 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως κάθε χρόνο διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, ενώ 6.000 από αυτές είναι στην Ελλάδα. Τώρα, η πιθανότητα να νοσήσει μία γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι στο 10%. Και φαίνεται ότι σύμφωνα με έρευνα στην Ευρώπη κάθε χρόνο 450.000 διαγνώσκονται και δυστυχώς 140.000 πεθαίνουν από περίπου αυτή την αιτία. 20%, 2 στις 10, είναι δηλαδή, ένα μεγάλο 10, ποσοστό. Τώρα, εμείς θα αναφέρουμε λίγο τους παράγοντες που μας επιβαρύνουν και αυξάνουν τις πιθανότητες και μετά θα σταθούμε από την άποψη της διατροφής, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε στην ουσία να έχουμε ένα υγιές βάρος, να θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα και να μπορέσει ο οργανισμός να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικός, είτε σαν στοιχείο πρόληψης, για να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα και αν κάποιος έχει νοσήσει ή είναι στη φάση της θεραπείας ή αμέσως μετά, οι αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στον τρόπο ζωής μας και ειδικά στο κομμάτι της διατροφής είναι από τις πιο σημαντικές, έτσι ώστε να μην ξαναέρθουμε αντιμέτωποι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Πολύ ωραία συζήτηση. Οπότε ξεκινάμε πραγματικά να δούμε και τους παράγοντες κινδύνου, κυρία Κιούση, για να εμφανίσει μια γυναίκα καρκίνο του μαστού, να έχουμε έτσι μια πλήρη εικόνα για να γνωρίζουμε γιατί η πληροφορία. Σωστά. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το φύλλο. Κατά κόρο είναι κάτι που απασχολεί τις γυναίκες. Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο, όπως είπαμε και πριν, παίζει η ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε, το DNA μας, το γονιδιακό μας υλικό, δέχεται κάποιες βλάβες που ο οργανισμός δεν είναι σε θέση εύκολα να τις επιδιορθώσει. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το κομμάτι της κληρονομικότητας. Όταν λοιπόν μια γυναίκα έχει ένα άτομο πρώτου βαθμού συγγένειας, είτε είναι η αδερφή του, είτε είναι η μητέρα του ή η κόρη του, το οποίο έχει εμφανίσει καρκίνο του μαστού, κατευθείαν διπλασιάζονται οι πιθανότητες κάποια στιγμή στη ζωή της να το εμφανίσει και η ίδια. Όταν δε δύο άτομα της οικογένειας έχουν νοσήσει, τότε οι πιθανότητες πενταπλασιάζονται. Και το άλλο το οποίο αφορά περισσότερο εμάς και έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφής είναι ότι η παχυσαρκία είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, ότι όσο αυξάνονται τα λιποκύτταρα στον οργανισμό εκκρίνονται περισσότερα ιστρογόνα. Πολλές μορφές καρκίνου του μαστού είναι ορμονοεξαρτώμενοι, οπότε μας ενδιαφέρει ο αριθμός των ιστρογόνων που κυκλοφορούν στο αίμα να είναι χαμηλός και είναι πολύ σημαντικό στο να διατηρούμε ένα υγιές βάρος. Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Μια και είπατε για το κομμάτι της διατροφής που είναι και το σημερινό μας ζήτημα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και έρευνες ή αν επιστημονικά έχει αποδειχθεί το κομμάτι της ζάχαρης, που την έχουμε κατηγοριοποιήσει για ένα σωρό δεινά μέσα στη ζωή μας. Έχει να κάνει και σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού η ζάχαρη.
Οι έρευνες που έχουν γίνει. Η ζάχαρη περιέχεται παντού πλέον. Είναι και σαν παντού, και με την κρυφή μορφή, σαν κρυσταλλική ζάχαρη, αλλά στην ουσία είναι και προσθήκη σε πάρα πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα. Σημαντικό λοιπόν είναι να μάθουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες τροφίμων. Η ζάχαρη από τη δική της μεριά αυξάνει την έκρηση ινσουλίνης στον οργανισμό. Η ινσουλίνη είναι και αυτή μια ορμόνη η οποία δημιουργεί φλεγμονές στο σώμα και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο δεν θωρακίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τώρα, άλλος επιβαρυτικός παράγοντας είναι το αλκοόλ. Έχει φανεί ότι ακόμα και σε μικρές ποσότητες στις γυναίκες δρά επιβαρυντικά, ακόμα και από το πρώτο ποτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε την κατανάλωση, αν όχι να την εξαλείψουμε τελείως. Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι η μείωση του κόκκινου κρέατος. Εκεί έχουν γίνει περισσότερες μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι σε μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα που έγινε στην Αμερική σε 90.000 γυναίκες, ότι η ομάδα αυτή, η οποία κατανάλωνε 500 με 600 γραμμάρια εβδομαδιαίως κρέας, είχε 40% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο του μαστού σε σχέση με τις γυναίκες που μπορεί να καταναλώνανε 200 με 250 γραμμάρια εβδομαδιαίως. Επίσης, αντίστοιχη έρευνα που έχει γίνει στην Αγγλία, σε μικρότερο δείγμα, στις 35.000 γυναίκες, φάνηκε ότι αυτές που καταναλώνανε εβδομαδιαίως 400 γραμμάρια, πάλι είχαν 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού σε σχέση με αυτές που προσπαθούσαν να αποφύγουν τελείως το κόκκινο κρέας. Η μεγαλύτερη όμως ανησυχία έχει να κάνει με αυτό που λέμε το επεξεργασμένο κρέας, που είναι τα αλατικά, το ζαμπόνι, γαλοπούλα κτλ. Έχουμε ένα συγκλονιστικό στοιχείο εδώ, που θέλει όσους καταναλώνουν σε μεγάλες ποσότητες αλατικά ή επεξεργασμένες τροφές, να ισοδυναμεί το στοιχείο αυτό, με έναν ο οποίος καπνίζει για πολλά χρόνια στη ζωή του. Σωστά. Σύμφωνα με έρευνες, έχει δείξει ότι μπορεί να αυξήσει τον παράγοντα κινδύνου και 65%. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι τα επεξεργασμένα αλαντικά, το επεξεργασμένο κρέας γενικά, μπορεί να έχει τις ίδιες πιθανότητες να δημιουργήσει πρόβλημα όπως και το κάπνισμα. Άρα, είμαστε σε μία θέση, σε μία φάση που βλέποντας οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, ακούμε προσεκτικά τους ειδικούς, όπως και εσάς στην προκειμένη περίπτωση. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Να βάλουμε ένα μέτρο, να βάλουμε μια οργάνωση στο φαγητό μας. Σωστά. Να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες και να δημιουργήσουμε το πολυπόθετο διατροφικό πλάνο. Ένα πλάνο το οποίο προσφέρει Diet System Clinic και είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά πυκνά κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο ως προς το κομμάτι του καρκίνου του μαστού, αλλά σε ό,τι να κάνει με την υπερφαγία, με την... Αν κάποιος λάβει υπόψη του ότι πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαχειριστούν το βάρος τους καταλήγουν να λένε ότι εγώ θα καταναλώνω καθημερινά πρωτεΐνη και ότι στρέφονται περισσότερο στο να καταναλώσουν κρέας, σαλάτα κτλ. Βλέπουμε ότι ένα τέτοιο μοντέλο μακροπρόθεσμα δεν δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε και η Diet System Clinic, στην ουσία, μαζί με την ομάδα που το απαρτίζει, φροντίζουν για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, είτε το ζητούμενο είναι να διώξουμε από το σώμα λίγα ή περισσότερα κιλά, είτε υπάρχουν προβλήματα υγείας τα οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, για τον καθένα ξεχωριστά να φτιάξει το κατάλληλο διατροφικό πλάνο, το οποίο να έχει ποικιλία, να έχει ισορροπία σε θρεπτικά στοιχεία, να βοηθάει και στη μείωση του σωματικού βάρους, αλλά το πιο ουσιαστικό απ' όλα είναι να μειωθεί το λίπος στη σύσταση του σώματος και με αυτόν τον τρόπο να θωρακίσει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Οπότε, στην ουσία, εμείς κάνουμε αναφορά σε θέματα που άπτονται ενδιαφέροντος και που πολύ συχνά το συζητάμε, αλλά μια που σήμερα είμαστε εδώ, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και το κομμάτι της σωστής και ισορροπημένης διατροφής, το κομμάτι της απώλειας βάρους, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει, να μην διστάσουν, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0-311-888, να έχουν τη δυνατότητα για ένα προσωπικό ραντεβού, να δούμε και πώς ο οργανισμός τους αντιδράει αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το ζητούμενο και με ποιο τρόπο μπορούμε να φτάσουμε με τον πιο ασφαλή τρόπο και τον πιο γρήγορο στο ποθητό αποτέλεσμα.
Είναι πολύ ουσιαστική η παρουσία σας, θα τολμήσω εγώ να πω, καθώς έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν είναι αργά, ούτε για να προσέξουμε τον εαυτό μας, ούτε για να τον προστατεύσουμε. Και έρχομαι να σας ρωτήσω, αν μια γυναίκα μπει στη διαδικασία και για αρκετά χρόνια κάνει μια υγιεινή διατροφή, ισορροπημένη έτσι ακριβώς όπως υποστηρίζει και η Diet System Clean και με τη δική σας τη βοήθεια, μειώνει αυτομάτως την πιθανότητα να έρθει αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού μέσα στα επόμενα χρόνια? Σίγουρα, έχουμε πει πολλές φορές ότι η τροφή για τον άνθρωπο είναι όπως ένα καλό καύσιμο για ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Όσο καλύτερα λοιπόν υποστηρίζουμε τον οργανισμό, τόσα λιγότερα προβλήματα υγείας θα αντιμετωπίσουμε, αλλά από εκεί και πέρα συνεργούν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, σίγουρα ένα σημαντικό εφόδιο όσο αφορά τη διαχείριση του βάρους ή την μείωση του λίπους στο σώμα, κατά 60 με 80% παίζει η διατροφή μας, αλλά όμως επίσης υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούν να συνεργαστούν, όπως ας πούμε είναι η άσκηση. Σωστά. Δεν είναι απαραίτητο να πει κάποιος ότι θα κάνω extreme sport, αλλά ακόμα και το να περπατήσω μέσα στη μέρα είναι κάτι το οποίο βοηθάει τον οργανισμό και στο κομμάτι στο να μειώσει το σωματικό του βάρος και να διαχειριστεί καλύτερα το λίπος, αλλά και να υπάρχει και μια καλύτερη ηρεμία. Επίσης, το να κοιμόμαστε είναι κάτι το οποίο, τις ώρες που χρειάζεται το σώμα μας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, έρευνες έχουν δείξει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται πάνω από 8 ώρες σε σωστές ώρες, μπορεί όλο αυτό να μειώσει τον κίνδυνο και 70%. Ενώ αντίστοιχα, όταν ο ύπνος είναι διαλυματικός, αποσπασματικός ή λιγότερο από 6 ώρες, μπορεί αυτό αντίστοιχα να αυξήσει το κίνδυνο κατά 10%. Όπως επίσης και η διαχείριση του στρες, βέβαια. Καλά, ότι όσο καλύτερα καταφέρνουμε να βγάλουμε σε πέρα τις υποχρεώσεις μας, να είμαστε ψύχρεμοι και να έχουμε πιο λογικές αποφάσεις, όλο αυτό στην ουσία προάγει έναν καλύτερο τρόπο ζωής και ένα καλύτερο προσδόκιμο. Σίγουρα όλα περνάνε από το χέρι μας. Σε όλα μπορούμε, πιστεύω εγώ, με τη δική μας τη δύναμη, την εσωτερική, να τα αλλάξουμε. Στο κομμάτι τη διατροφή να επιμείνουμε, γιατί θα εκμεταλλευτούμε και τις δικές σας τις γνώσεις προφανώς. Καταλαβαίνετε, για να μας δώσετε έτσι κάποιες επιλογές ή πληθώρα επιλογών στο κομμάτι τη διατροφή και των τροφών που μπορούμε να βάλουμε στο καθημερινό μας διατολόγιο, έτσι ώστε να θωρακίσουμε τον ίδιο μας οργανισμό. Ενδοσκοπικά, γιατί όπως λέγαμε πριν, μπορεί να μην πρέπει να χρησιμοποιούμε, να καταναλώνουμε πολύ κρέας, άρα όταν αντικαθιστούμε το κρέας, τι μπορούμε να κάνουμε? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό μέσα στη μέρα να έχω σωστή αναλογία σε πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακα, καθρεπτικά στοιχεία, να έχω ενέργεια μέσα στη μέρα μου, να έχω την αντοχή να βγάλω τις υποχρεώσεις που με κυνηγάνε, αλλά από την άλλη μεριά, στην ουσία, να μπορέσω να φτάσω και στο επίπεδο που θέλω. Τώρα, η διατροφή καλό είναι να προσομοιάζει στα επίπεδα αυτό που λέγαμε πριν μερικά χρόνια μεσογειακή διατροφή. Όσο πιο πλούσια είναι η διατροφή μας σε φυτικές ίνες, αυτό βοηθάει και να έχουμε ένα πιο υγιές έντερο και να μπορέσει ο οργανισμός πιο εύκολα να διώχνει τοξίνες, άχρηστες ουσίες από το σώμα. Πρέπει να εντάξουμε τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα, τις σαλάτες μέσα στην ημερήσια μας διατροφή. Τώρα, καλά λιπαρά μπορούμε να πάρουμε από το ελαιόλαδο, από τις ελιές. Αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες περιέχουν τα φρούτα και τα λαχανικά, μπορούν να βοηθήσουν να μειωθεί το οξειδωτικό στρες, που και αυτό από τη δική του μεριά σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου γενικότερα και του μαστού ειδικότερα. Οι τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α, φαίνεται ότι παίζουν προστατευτικό ρόλο, και βιταμίνη Α καλύτερα είναι να το πάρουμε από τις τροφές, δηλαδή από το αυγό, από το καρότο, από τη γλυκοπατάτα. Η βιταμίνη D επίσης έχει και αντικαρκινικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι που θα επιλέξουν να συνεργαστούν στο κομμάτι της διατροφής με το Diet System Clinic, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται και καθημερινά έχουν κάτι τελείως διαφορετικό, είτε δηλαδή αποτελεί το πρωινό τους, το μεσημεριανό τους, σαλάτα, το απογευματινό και βραδινό. Οι συνδυασμοί των τροφών είναι τέτοιοι ώστε και στην ουσία να μας δίνουν κορεσμό, να αργεί το στομάχι να το διασπάσει, να δίνει ενέργεια στον οργανισμό και να μπορεί όμορφα να φτάσει στο τελικό του αποτέλεσμα. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από σήμερα μπαίνει και σε εφαρμογή το καινούριο μενού.
Ίσως σε μία από τις επόμενες εκπομπές έχουμε και τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποια από τα καινούργια πράγματα και να τα δοκιμάσουμε. Να πούμε τη γνώση. Και στην ουσία θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κίνητρο σήμερα για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και το κομμάτι της σωστής διατροφής και της απώλειας βάρους είναι στα ενδιαφέροντά τους, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο της εταιρείας το 2810311888. Τα γραφεία μας είναι στη Θέρισο, στη Λεβίνου 71, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη επαφή, να δούμε ποιος είναι ο στόχος τους και πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Κυρία Κιούση, να μας πείτε και για άλλους τρεις παράγοντες, διότι αποκωδικοποιώντας την λογική για τη φιλοσοφία της Diet System Clinic μέσα και από το πράσινο πακέτο που λέμε έτσι, το οποίο έρχεται με γεύματα θερμιδομετρημένα, ζεστά, όποτε θέλουμε εμείς στην πόρτα μας κτλ. Κτλ. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα γεύματα, συγκεκριμένες ποσότητες, σε συγκεκριμένη συχνότητα, γεύματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Πόσο καθοριστικό είναι όλο αυτό, οι τρεις παράγοντες αυτοί, για τη διαμόρφωση ενός διατροφικού πλάνου? Και η παρασκευή των πακέτων και η αποστολή και η παρακολούθηση ενός ανθρώπου ο οποίος συνεργάζεται με την Diet System Clinic είναι ομαδικό αποτέλεσμα. Στην ουσία, στα γραφεία μας παρακολουθούμε τους ανθρώπους, βλέπουμε το πώς ο οργανισμός έχει ανταπεξέλθει από φορά σε φορά, παίρνουμε ιστορικό υγείας, ενημερώνουμε. Στις κουζίνες πάλι υπάρχει συνάδελφος διαιτολόγος, η οποία ασχολείται πολύ και με το κομμάτι της πρώτης ύλης, αλλά και με τις ποσότητες, γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες θερμιδικές απαιτήσεις. Και από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα με μαγείρους, με ζαχαροπλάστη, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάτι που θα το καταναλώσει ο άλλος ευχάριστα, που στην ουσία διανέμεται στο δικό του χώρο και του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια από τη δική του μεριά. Γνωρίζετε εσείς, την τάδε ώρα είναι το πρωινό, την τάδε ώρα το δεκατιάνο. Σωστά, με βάση το πρόγραμμα της μέρας του, πώς θα γίνει η κατανομή, έτσι ώστε να υπάρχει πληρότητα, αλλά και από την άλλη μεριά να βλέπει το σώμα να αλλάζει, να φεύγουν τα κιλά, να μειώνεται το λίπος στο σώμα και όλο αυτό να βοηθάει και την ψυχολογία του και να την πίστη στις δυνατότητές του για να φτάσει μέχρι το τέλος. Αλλάζει το σώμα πραγματικά και ουσιαστικά και είναι και αυτή η αλλαγή στην ψυχολογία που βλέπεις πραγματικά όταν τα ρούχα που φορούσες κάποτε σου κάνουν, βλέπεις ότι έχεις προσπαθήσει πολύ. Ότι η κίνησή σου είναι πιο ανάλαφρη, ότι μπορείς να σκύψεις, ότι δεν υδρώνεις, ότι δεν κουράζεσαι. Είναι τελείως διαφορετικό όταν το σώμα είναι λειτουργικό και συμβαδίζει και μεταβολικά με την πραγματική σου ηλικία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή στο γραφείο. Σας περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σωστά.